Αυτό το τρελαίνομαι, Θοδωρή, με τρελαίνει. Αλήθεια. Αυτά θέλω να λες. Έτσι, τα έρχομαι κάθε εβδομάδα, κάθε πρωί. Να, ναι, έτσι, να μου φτιάχνεις τη μέρα. Μα δεν μου λύγεις να στο πω στο τηλέφωνο, τρελαίνομαι, να έρθεις νωρίτερα. Πόσες φορές σε πήρα και πήρα, δεν μπορώ τώρα, αργότερα. Είδες, βρήκαμε τη σωστή στιγμή όμως. Καλά έκανες. Ναι, γιατί έχεις να μας πεις και για Eurovision. Και πήγες πάνω. Παιδιά, έχω τα πάντα να σας πω. Έτυχε. Επειδή όλη η ομάδα είναι και της εταιρείας φίλοι, γνωστοί και λόγω Έλληνας Παπαρίζου και λόγω Μαρίνας και λόγω Μήνος κτλ. Κάπως είχα και εγώ ένα κενό εκείνες τις μέρες. Και πήγες και τριγύρω το Κοπενχάγη. Ήταν ευκαιρία, ναι, και ήθελα να το βιώσω σαν εμπειρία. Και λέω, αν δεν το κάνω τώρα, δεν το κάνω ποτέ. Οπότε κάπως η Μαρίνα πώς σου φάνηκε, ήταν αγχωμένη? Κοίταξε, με τη Μαρίνα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπόρεσα να βρεθώ. Γιατί το πρόγραμμά της, δηλαδή μόνο που το άκουσα εγώ, καλά, τα έπαιξα. Και συγχαρητήρια σε όλους όσους πάνε στην Eurovision, γιατί έχουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Είναι εξαντλητικό όντως. Είναι λογικό να είναι αγχωμένη. Αυτό που κατάλαβα και που φαντάζομαι έτσι, και που έλαβα είναι ότι είναι αγχωμένη γιατί έχει να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πράγμα, πολύ απαιτητικό. Νιώθω όμως ότι είχε πολύ καλή ομάδα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω και η ομάδα μετράει πολύ. Και έδωσε το καλύτερο της σε αυτό. Εγώ αυτό πιστεύω. Έγινε βέβαια μπαζ το χασμουριτό στη συνέντευξη του. Ναι, τώρα αυτό τι να σου πω. Νομίζω ότι γι' αυτό σίγουρα πρέπει να μιλήσει η Μαρίνα κυρίως. Μίλησε. Ναι, ακριβώς το είπε. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω σε κανένα δεν άρεσε ιδιαίτερα όλο αυτό. Και δεν ξέρω ακριβώς ποιο ήταν το μήνυμα. Η Μαρίνα μας είπε ποιο ήταν, οπότε σε αυτό νομίζω πρέπει να μείνουμε. Έτσι. Θα ήταν ναι, σαν το mixtape της Μαρίνας τώρα. Θα είχε κάνει ένα μπάρι. Ωραίο, γιατί λες. Το mixtape εγώ δεν το κατάλαβα. Κατάλαβα, αλλά ήταν τόσο puzzle όλο. Είναι σαν να παρακολουθώ ένα puzzle που έχει τα πάντα. Mm-hmm. Μέχρι το έκτο λεπτό πήγα. Mm-hmm. Μέχρι και έδειξες. Ναι, δεν έδωσα δεκάλεπτο. Εντάξει, δεν πειράζει. Εσένα σου άρεσε? Καλά, είσαι και συνάδελφος. Ό,τι και να μου πεις δεν μετράει. Εγώ το βρίσκω πολύ έξυπνο αυτό. Πάρα ναι, πολύ έξυπνο. Έξυπνο είναι, και αλλά αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι τέτοια διαφήμιση και πρόμο για δίσκο που έχετε κάνει όλες τις εκπομπές δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανείς. 100%. Δηλαδή είναι συμφωνώ. Πολύ έξυπνη. Η Μαρίνα πάντα ήταν πολύ έξυπνη, πολύ δημιουργική. Μια που μιλάμε για τη Μαρίνα τώρα. Παρόλο που δεν μου αρέσει και εγώ να κρίνω συναντήσεις, δεν κρίνω. Απλά θαυμάζω γιατί θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι πάντα πολύ μπροστά και πολύ δημιουργική. Αυτό σημαίνει προκαλεί και λίγο, αλλά ποτέ δεν αρέσει αυτό σε όλους. Αλλά πάντα έχει κανείς κάτι να προτείνει. Κανείς δεν αρέσει σε όλους. Και δεν πρέπει κιόλας, ειδικά ένας καλλιτέχνης. Αλλιώς σίγουρα δεν έχει πρόταση. Η Μαρίνα πάντα έχει μια πρόταση. Εγώ αυτό αγαπάω στη Μαρίνα.